εκλογές που θα έχουμε την κάλπη πολύ συντομότερα και υπάρχουν πολλά σενάρια για το Δήμο Κορινθίων αναφορικά με τη Νέα Δημοκρατία και το τι πρόκειται εκείνη να πράξει στο Δήμο Κορινθίων. Έχουν ακουστεί τα ονόματα του κυρίου Παλοπίδα Καλλύρη και του κυρίου Κώστα Κόλλια και βεβαίως διαβάσαμε και ένα δημοσίευμα πρόσφατα το οποίο εμπλέκει και το όνομα του κυρίου Σωτήρη Μουρίκη για την αντιπεριφέρεια, έτσι σε μια εναλλαγή θέσεων, και εμφανίζεστε ουσιαστικά σαν εκείνος ο υποψήφιος που δεν θέλει καμία στήριξη, που έχει αποποιηθεί τη Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας αυτού η Νέα Δημοκρατία δεν θα τον επιλέξει. Αναφέρεστε στο θέμα συγκεκριμένου σεναριογράφου. Εγώ θα του συνιστούσα να γράφει μυθιστορήματα, γιατί θα είχε επιτυχία σε αυτό. Λοιπόν, αυτά τα μυθιστορήματα τα οποία αναγράφονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω εγώ είναι ότι δεν το έχω κρύψει, ότι ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Πάντοτε ψήφισα Νέα Δημοκρατία από την εποχή που άρχισα να ψηφίζω όταν ήμουν φοιτητής. Ήμουν κομματικός τέλεχος στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 80 και μάλιστα οργανωτικός γραμματέας στην Ομαρχιακή. Από εκεί και πέρα έχω πει ότι στο ψηφοδέλτιο που είχα την περασμένη τη φορά στο Δήμο Κορινθίων αλλά και στο ψηφοδέλτιο το οποίο θα συγκροτήσω στην επόμενη υπάρχουν πρόσωπα από όλους τους πολιτικούς χώρους. Δεν είναι κομματικό το ψηφοδέλτιο της Συμμαχίας Πολιτών. Έχει υποψηφίους και ζητάμε από όλους τους πολιτικούς χώρους και ζητάμε την υποστήριξη από όλους τους πολιτικούς χώρους. Αυτό έχω πει και κακώς το παρεξήγησε ο συγκεκριμένος σεναριογράφος. Κακώς, γιατί εγώ είχα πει άλλα πράγματα. Είπα ότι θέλουμε τη στήριξη και της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων των υπολείπων κομμάτων, γιατί δεν είμαστε κομματικός συνδυασμός. Σε ό,τι αφορά τις πιθανές υποψηφιότητες για τον Δήμο Κορινθίων, του κ. Καλλύρη, του κ. Κόλλια, έχω να πω το εξής. Και ο κύριος Κόλλιας και ο κύριος Καλλύρης, με τους οποίους έχω άριστη και φιλική σχέση, θεωρώ ότι θα στηρίξουν την υποψηφιότητά μας στον Δήμο Κορινθίων. Είναι δύο κομματικά στελέχη με μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία και μπορούν να προσφέρουν, και θεωρώ πως θα γίνει αυτό, από άλλες θέσεις, οι οποίες είναι σημαντικές όσον αφορά τον κομματικό χαρακτήρα την επόμενη κυβέρνηση. Όσες φορές επιχειρήθηκε και στο παρελθόν κομματικός υποψήφιος να κατέβει για υποψήφιος δήμαρχος, απέτυχε. Θυμάστε τα παραδείγματα που έχουν γίνει από τον κύριο Ποτήρη, τον κύριο Χορέμη, τον κύριο Κοτσόνη. Λοιπόν, είναι διακριτή η ρόλη και θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ πετυχημένη πορεία η Συμμαχία Πολιτών και θα έχουμε εκλογή, όπως σας είπα, από την πρώτη Κυριακή με το σύνθημα «Αλλαγή», γιατί πιστεύω ότι εμείς εκφράζουμε και πρεσβεύουμε την αλλαγή σε πρόσωπα, σε διαδικασίες, σε πρακτικές στον Δήμο Κορινθίων και θα είναι μαζί μας και η Νέα Δημοκρατία όπως και τα άλλα κόμματα, γιατί το πρόγραμμά μας θα καλύπτει, θεωρούμε, αυτό που είπα προηγουμένως, την πρόταση για υπερκομματικό ψηφοδέλτιο και με υποστήριξη από όλα τα κόμματα.